Αντώνη, τι γίνεται, καλησπέρα. Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα και στους ακροατές του Λίμπερο. Θύμισε κάτι από τα παλιά το παιχνίδι, ωραίο μάτς ήτανε. Ήταν ωραίο παιχνίδι, ειδικά για να το δει ένας ουδέτερος, ο οποίος κάθισε χθες βράδυ μεγάλη Τετάρτη στην τηλεόρασή του να απολαύσει ένα μάτς. Βέβαια, εντάξει, τώρα τα έχουμε πει αυτά, από πλευράς ίσως και ποιότητας, ίσως και στόχων και τα όλα τα λοιπά, δεν θυμίζει σε πολλά, δεν θυμίζει σε πολλά αυτά τα μάτς το παρελθόν, ναι. Αλλά σίγουρα ήταν ένα Άρης ΠΑΟΚ που κράτησε καθυλωμένος όσο το παρακολούθησαν. Ήτανε πολύ καλό το παιχνίδι, κρίθηκε στις λεπτομέρειες, κρίθηκε στο τελευταίο σουτ, είχε δύναμη, είχε ένταση, είχε μουρμούρες, τα πάντα είχε. Τώρα, πριν συνεχίσουμε την μπασκετική μας ανάλυση, γιατί πρέπει να μένουμε στο μπάσκετ βασικά, διαβάζω τώρα μια ανακοίνωση που εξέδωσε η ΚΑΕ Άρης, την έγραψες προφανώς, έχει κινήσει τις διαδικασίες για τον αντιμετωπισμό του ανθρώπου ο οποίος έστειλε απειλητικό μήνυμα κατά τη ζωή του αθλητή μας Ζήριους Γουίλιαμς. Έχουν ενημερωθεί οι αστυνομικές αρχές και η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, προκειμένου να βρεθεί ο δράστης και να τιμωρηθεί παραδειγματικά για τις απειλές που εκτόξευσε προς τον Αμερικανό φόρο της ομάδας μας. Καλά γίνονται αυτά, ρε Αντώνη. Κι όμως γίνονται. Δηλαδή, μυαλό δεν πρόκειται να βάλουμε ποτέ. Τίποτα, ναι. Δεν μας έχει διδάξει τα όσα έχουν γίνει κτλ. Τώρα αυτά δυστυχώς υπάρχουν, ειδικά στην εποχή αυτή των social media. Ναι. Που όπως καταλαβαίνουμε, ο καθένας μπορεί να φτιάξει ένα προφίλ, ένα ανώνυμο προφίλ, μπορεί να φτιάξει και πέντε ανώνυμα προφίλ, αν θέλει. Και να γράφει τα δικά του, να εκτοξεύει απειλές και όλα αυτά. Βέβαια, όλα αυτά σαφώς και δεν πρέπει να μένουν ατιμόρυτα. Οπότε σίγουρα ναι, έχουν κινηθεί ήδη από χθες το βράδυ, είναι φυσικά ενήμερη η ομάδα για το συμβάν. Και έχουν κινηθεί ήδη διαδικασίες για τον εντοπισμό, ναι, του ανθρώπου που απείλησε τον Williams. Να πούμε ότι ο Ζήριους Williams ανέβασε ένα post για τους φίλους που δεν έχουν ενημερωθεί το βράδυ μετά τον αγώνα, που κάποιος. Να πούμε τώρα, να μην τον χαρακτηρίσω, τέλος πάντων, αχαρακτήριστος, τον απειλούσε και του είπε: αν έρθει στο γήπεδό μας, θα έχει την τύχη του Άλκη κτλ. Ο παίκτης πώς είναι, Αντώνη, είναι προφανώς ταραγμένος. Εντάξει, είναι σε καλή κατάσταση. Εντάξει, τώρα οι Αμερικανοί δεν είναι συνηθισμένοι σε τέτοιες. Ναι. Οι αθλητές δηλαδή δεν είναι συνηθισμένοι σε τέτοια, αλλά όπως είπε και ο ίδιος, εντάξει, τώρα ήταν το ντέρμπι. Ναι. Ήταν προφανώς ένας φίλαθλος ο οποίος. Πειράχτηκε από την ήττα, από οτιδήποτε, και το αντιμετωπίζει πάντως ψύχρεμα. Ναι, όχι, δεν είναι κάτι να πει κάτι ότι θορυβήθηκε έντονα ή όλα αυτά. Τώρα, να ξαναγυρίσουμε στα μπασκετικά. Είπαμε το παιχνίδι ήταν ωραίο, ο Άρης έβγαλε ενέργεια πολύ, το κλασικό του βέβαια χαρακτηριστικό στη φετινή χρονιά. Προφανώς και υπάρχει ικανοποίηση στην ομάδα, έτσι, έφτασε 10 νίκες. Σαφώς. Σαφώς υπάρχει ικανοποίηση. Εντάξει, τώρα αυτό που έχει πετύχει φέτος ο Άρης, λίγοι το περίμεναν. Όσοι δεν βρουν την ομάδα και όσοι το βλέπουν, ας το πούμε, απ' έξω. Ξεκίνησε μια χρονιά με το πιο χαμηλό μπάτζετ της κατηγορίας. Ξεκίνησε μια χρονιά με τη δαμόκλειο σπάθη μιας τιμωρίας πάνω από το κεφάλι του. Ναι. Με όλα αυτά που έγιναν από τις 2 Αυγούστου με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Σωστά. Πολλοί βιάστηκαν να χρήσουν τον Άρη πρώτο φαβορί για υποβασμό. Όλα βέβαια στο παρκέ κρίνονται, όχι μόνο στο μπάσκετ, γενικώς στον αθλητισμό, ναι. Οπότε εντάξει, και να σκεφτούμε ότι ο Άρης έχει πετύχει ήδη 10 νίκες, θα μπορούσε να έχει κι άλλες, βέβαια κέρδισε και κάποια ματς στον Πόντο, τα οποία θεωρητικά θα πει κάποιος ναι, να χάσει, συμφωνώ και με αυτό, θα μπορούσε να έχει κι άλλες νίκες, όμως έχασε νομίζω 6-7 παιχνίδια έχει χάσει φέτος στον Πόντο, βασικά πολύ λίγα είναι τα ματς του Άρη που δεν... Ήταν, ας το πούμε, για τους φιλάθλους του δωρεάν καρδιογράφημα. Λίγα ναι, τα μας που κρίθηκαν άνετα, ας το πούμε, είτε υπέρ του είτε κατά του. Οπότε σίγουρα υπάρχει ικανοποίηση γενικότερα για την όλη προσπάθεια που γίνεται φέτος, αλλά και για το πρόσωπο που παρουσιάζει η ομάδα, η οποία έχει ένα στοιχείο το οποίο αρέσει στους φιλάθλους. Δεν τα παρατάει ποτέ, ακόμα και όταν ένα μάτι δείχνει χαμένο. Μέχρι να ηχήσει η εικόνα της λήξης, ο Άρης παλεύει φέτος. Και έχει γυρίσει αρκετά παιχνίδια τέτοια που πολλοί είπαν τελείωσε αυτό. Ήταν όπως και χθες, κακά τα ψέματα, έτσι μην κρυβόμαστε. Ναι, ναι. Σίγουρα. Το 69-74 στο 38, που έχασε μάλιστα και ο Άρης και την επόμενη επίθεση, φαινόταν ουσιαστικά να έχει γύρει, να μην μπορεί να έχει κρυθεί, να έχει γύρει η πλάστικα υπέρ του ΠΑΟΚ. Όμως είδαμε για μία ακόμα φορά, όπως αρκετά παιχνίδια, ότι η ομάδα δεν τα παράτησε και κατάφερε να φτάσει, εντάξει, ένα μάτς που κρίθηκε στο σουτ,
κατάφερε να φτάσει σε μια πάρα πολύ πολύτιμη νίκη, η οποία βέβαια ο Γιάννης Καρτέρης αποφεύγει να μιλάει για αυτά και καλά κάνει, γιατί έτσι προέρχεται η πολιτική νέα ομάδα. Ναι. Είναι χαμηλά το κεφάλι και χαμηλούς τόνους. Της ανοίγει ένα δρόμο τώρα που μπορεί να φτάσει πιο ψηλά. Δηλαδή εκεί που μιλούσαμε όλοι για μια άνετη παραμονή, να μην αντιμετωπιστούν προβλήματα κτλ. Τώρα μπορεί να λέει ότι είναι κοντά στα play-off και ίσως μπορεί να κοιτάξει και λίγο ψηλότερα από την άποψη της εξάδας. Και όταν λέμε εξάδα για να καταλάβει και ο κόσμος, η εξάδα έχει το νόημα να αποφύγει στα play-off τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Κακά τα ψέματα αυτό είναι, γιατί... ναι. Αυτό είναι. Ναι, ναι. Αυτό είναι να αποφύγεις από τους δύο αντιπάλους. Τώρα με από εκεί πέρα ο τρίτος της βαθμολογίας, είτε είναι ο Κολοσσός, είτε είναι η ΑΕΚ, είτε είναι ο Προμηθέας, γιατί ακόμα μένεται η μάχη και σε εκείνο το επίπεδο. Εντάξει, είναι σίγουρα πιο αντίπαλοι που μπορείς να αντιμετωπίσεις, να είσαι πιο ανταγωνιστικός, να το πω έτσι, για να μην πω κάτι παραπάνω, να είσαι πιο ανταγωνιστικός και να διεκδικήσεις κάτι καλό. Επειδή Αντώνη, πολλοί φίλοι ρωτούν τώρα αυτά με τους συνδυασμούς και τα αποτελέσματα κτλ. Ο Άρης έχει κάνει ένα σημαντικό αποτέλεσμα βέβαια χθες, έτσι μια νίκη καλή. Ναι. Τώρα όμως τι χρειάζεται, θέλει δύο νίκες, θέλει τρεις νίκες, βέβαια αν μπορεί να τα κερδίσει όλα εννοείται ότι θα ήταν καλύτερο για αυτόν. Κοίταξε, τώρα που για το μαθηματικό της υπόθεσης, ναι, ο Άρης για να βγει έκτος χρειάζεται νίκη επί της Λάρισας με συν 4, γιατί έχασε 84-81 στη Λάρισα. Σωστά. Και νίκη επί του Απόλλωνα. Αν γίνει αυτό. Που τα έχει και τα δύο μέσα. Και να γίνει... Όχι, όχι, τον Απόλλωνα τον έχει. Απόλλωνα είναι έξω, Απόλλωνα είναι έξω, ναι. Ναι, ναι. Εάν γίνει αυτό. Αν γίνει αυτό, ναι, αν γίνει αυτό, ο Άρης μαθηματικά, ό,τι και να κάνει Λάρισα, ακόμα γιατί έχει και εξαναβολής και τρεις νίκες να κάνει, θα ισοβαθμίσει με τον Άρη και ο Άρης θα έχει την ισοβαθμία για την εκτίμηση. Τώρα από εκεί και πέρα, αν κερδίσει τη Λάρισα με μικρότερη, ας πούμε, διαφορά των τριών πόντων, ναι, ένα καλάθι, ξέρω, ένα πόντο, θα πρέπει να κάνει ακόμα μία ήττα η Λάρισα, δηλαδή να χάσει τον Προμηθέα στην έδρα της. Σωστά. Σωστά. Δηλαδή ο ανταγωνιστής του Άρη είναι η Λάρισα. Ναι, αυτή τη στιγμή είναι η Λάρισα. Ο Άρης είναι στις 10 νίκες, η Λάρισα, ναι, είναι στις 9. Ναι. Ο ΠΑΟΚ και το Περιστέρι, το οποίο Περιστέρι ο Άρης το έχει και 2-0. Σωστά. Είναι 8. Είναι στους 8, ναι. Οπότε πρέπει ο Άρης να, ναι, δύσκολα να τον προλάβουν. Τώρα μιλάμε, ναι, με δεδομένο ο Άρης να κάνει τις δύο νίκες που χρειάζεται. Τώρα αν δεν κάνει δύο νίκες, μετά εντάξει, μπορεί να υπάρχουν και άλλα σενάρια. Σωστά, σωστά. Γιατί και ο ΠΑΟΚ έχει κάποια εξαναβολή μάτς και τα λοιπά. Ναι, καλά, εννοείται. Βεβαίως να πούμε ότι τρώγοντας ανοίγει όρεξη, ο κόσμος ήδη από τώρα ρωτάει τα γνωστά, να μείνει ο Καστρίτης, να μείνει ο Κέλλη, να μείνει ο Κάουαν. Είναι πολύ νωρίς ακόμη για τέτοια, έτσι είναι. Σίγουρα, εντάξει. Τώρα η χρονιά, όπως καταλαβαίνουν και όπως ξέρουν και οι περισσότεροι φιλάθλοι, είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη για τον Άρη. Είναι μια καθημερινή μάχη επιβίωσης με τόσα χρέη από το παρελθόν. Ναι. Είναι ένας πολύ μεγάλος αγώνας και εκτός παρκέ. Πρέπει πρώτα να τελειώσει νορμάλ, κανονικά η φετινή περίοδος και στη συνέχεια να γίνουν οι σχετικές συζητήσεις. Πρώτα απ' όλα βέβαια να γίνει συζήτηση με τον προπονητή, γιατί όταν μιλάμε για τέτοιες πρέπει να ξέρουμε τι θα γίνει με τον προπονητή. Από εκεί και πέρα σίγουρα, εντάξει, τώρα να πούμε για τους ξένους του Άρη, εγώ ξέρω και οι έξι τη θέλει του Άρη, βάζω φυσικά μέσα και το Χάναν που έχει αποχωρήσει. Φέτος του βγήκαν, είναι σπάνιο φαινόμενο αυτό, να το βγουν και οι έξι ξένοι παίκτες και σίγουρα και οι παίκτες αυτοί, οι οποίοι περισσότεροι εκ των οποίων ήρθαν με χαμηλό, πολύ χαμηλό κασέ, σίγουρα αύξησαν το κασέ τους. Βέβαια. Παίκτες όπως ο Κάουαν, ο Τζούστον, είχε έτσι καλώς μεγαλύτερο κασέ πριν έρθει στον Άρη. Ο Τζούστον, ακόμα και ο Ζήρους Γουίλιαμς, ο Λόκετ, είναι παίκτες που ήταν με πολύ χαμηλά λεφτά, οπότε σίγουρα θα διεκδικήσουν και κάτι παραπάνω για την επόμενη χρονιά. Αυτό το θεωρώ δεδομένο. Από εκεί και πέρα είναι θέμα και σχεδιασμού της ομάδας, είναι θέμα αποφάσεων, υπάρξει δυνατότητα να ανέβει κάπως το μπάτζετ σε σχέση με τα φετινά 350 χιλιάρικα. Όλα αυτά θα επηρεάσουν, πιστεύω, όλο αυτό που, για το οποίο απορεί ο κόσμος, δηλαδή για τις ανανεώσεις και όλα αυτά. Ναι. Αντώνη, εκεί κάτι έγινε με τους επίσημους του ΠΑΟΚ. Τώρα μου στέλνουν μηνύματα, λέει, ρώτα τον Αντώνη και τα λοιπά, αν έχει εικόνα. Κάτι νεύρα εκεί και τα λοιπά, ναι. Αυτό που ξέρω εγώ, Κώστα, γιατί ήμουν κατά την άλλη πλευρά, είναι ότι η ένταση ξεκίνησε, νομίζω, μεταξύ των επισήμων του ΠΑΟΚ και της αστυνομίας. Α.
Από εκεί και πέρα υπήρξαν ένας-δύο από τους αυτούς που είχαν τις προσκλήσεις του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έκαναν κάποιες χειρονομίες, ναι. Και αυτό προκάλεσε και την αντίδραση, ναι. Των φιλάθλων του Άρη, και υπήρξε μια ένταση για ένα δεκάλεπτο περίπου, ναι, υπήρξε ένταση. Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, τώρα νομίζω ότι αυτά πρέπει να λείπουνε. Okay. Είναι ντέρμπι, πάντα κάποιοι είναι λίγο πιο θερμόαιμοι, πάντα κάποιοι είναι πιο έτσι τσιτωμένοι, αλλά νομίζω ότι πρέπει να μείνουμε στη γενική εικόνα, που ήταν μια καλή, ναι. εικόνα για τον μπάσκετ γενικά, και γεμάτο το γήπεδο, ναι, και το, ναι. παιχνίδι καλό. Και ήταν για πρώτη φορά που ήταν τόσο γεμάτο και το γήπεδο, δηλαδή ήταν σχεδόν πλήρες το παλέ. Μάλιστα. Σίγουρα αυτή η εικόνα, αυτή η εικόνα και ο Άρης έχει ένα πολύ μεγάλο σύν. Σίγουρα, 100%, 100%. Αντώνη, σε ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα και για την ενημέρωση. Να είσαι καλά, Κώστα. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Καλή Ανάσταση, καλή Ανάσταση. Εύχομαι καλό Πάσχα και σε σένα και στους ακροατές. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ επίσης. Λοιπόν.